Χαίρετε κυρίε και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων τη Τετάρτη από τη Δημοτική Τηλεόραση. Με μεγάλη συμμετοχή των διευθυντών ξενοδοχείων πραγματοποιήθηκε η σημερινή σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά στι 11 το πρωί. Ο Δήμαρχο Θησκό ανέλησε του πολιτικού στόχου τη Δημοτική Αρχή και το πλαίσιο συνεργασία για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλειών, ώστε να βελτιωθεί το μοντέλο ανάπτυξη του τουρισμού και οι παρεχόμενε υπηρεσίε του Δήμου, οι οποίε θα πρέπει να οργανωθούν ανάλογα με τι ανάγκε. Η σημερινή συνάντηση τόνισε στην εισήγηση του Δήμαρχο εγκαινιά την αναγκαία διαβούλευση που πρέπει να γίνει ώστε να συντονιστούν οι δράσεις Δήμου και επιχειρηματιών, μεγιστοποιώντας το αποτέλεσμα για την τοπική οικονομία. Επίσης, ζήτησε και την υποστήριξή τους στην διοργάνωση της Λευκής Νύχτας που προγραμματίζεται για την Παρασκευή. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα εδώ. Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε ως νέα δημοτική αρχή στα πρώτα μας βήματα, εκτιμώντας ότι μία εκ του σύνεγγυς επαφή με τους ανθρώπους του τουρισμού, με τους ανθρώπους της ατμομηχανής της τοπικής οικονομίας που είναι ο τουρισμός και όλοι εσείς είσαστε επιτελικά στελέχοι αυτής της ατμομηχανής, είναι επιβεβλημένοι. Προφανώς ίσως σας ξάφνιασε αυτό το κάλεσμα γιατί δεν συνηθίζεται ο Δήμος να συγκαλεί τέτοιου είδους συσκέψεις. Εγώ θέλω να σας πω με ειλικρίνεια ότι για μας, για τη νέα Δημοτική Αρχή, για τους συνεργάτες μου, που θα παρουσιάσω και στην συνέχεια, είναι εσωτερική η ανάγκη ενός διαρκούς και αποτελεσματικού διαλόγου που πρέπει να αναπτύξουμε όχι μόνο με εσάς, αλλά με ολόκληρη την ΚΟΑΚΗ κοινωνία, γιατί θεωρούμε ότι στην ΚΟΑ αξίζει και η εξωστρέφεια και αξίζει και η ενότητα των δυνάμεων. Και όπως είχα πει και προεκλογικά και μετεκλογικά, κανείς δεν τα γνωρίζει όλα και ένα μυαλό δεν φτάνει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ανταλλάσσουμε συνεχώς απόψεις και θεωρώ ότι ένας τέτοιος δημιουργικός διάλογος μπορεί να προκαλέσει καλύτερα και σε πολύ συντομότερο χρόνο αποτελέσματα. Γνωρίζω ότι αυτή την περίοδο και αυτή την συγκυρία βιώνετε και εσείς, άλλοι πολύ περισσότερο και άλλοι λιγότερο, τα αποτελέσματα της κατάρρευσης ενός μεγάλου τουριστικού κολοσσού. Αναγνωρίζω ως γεγονός όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο και εκτιμώ ότι όσοι από εσάς επιλέξατε να βρίσκεστε σήμερα εδώ, αν και έχετε να διαχειριστείτε παράλληλα αυτή την εξέλιξη, τη άρεστη εξέλιξη των γεγονότων, είναι μια τιμή για τον Δήμο και για εμάς. Θέλω λοιπόν να σας πω εισαγωγικά, γιατί περισσότερο θέλω να κάνουμε διάλογο με εσάς, ότι ως νέα Δημοτική Αρχή θεωρούμε όλο αυτό το μοντέλο που είχε αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια ως ένα βαθμό, ένα παροχημένο μοντέλο. Δεν υπήρχε μία οριζόντια σύνδεση των εμπλεκόμενων που είναι ο Δήμος, που είναι η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση και είναι και η τοπική οικονομία και στην τοπική οικονομία συμπεριλαμβάνω όλους εσάς. Για μας λοιπόν είναι πρωτεύον να εκκινήσει ένας διάλογος και να έχει και μία συνέχεια και να παράξει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Σας λέμε λοιπόν ότι σε σχέση με όλα όσα στο παρελθόν είχατε ζήσει, εμείς επιδιώκουμε και ήδη παλεύουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο διοίκησης στα τουριστικά πράγματα. Θέλουμε να βάλουμε στην διοίκηση ανθρώπους που γνωρίζουν από τουρισμό. Ανθρώπους που γνωρίζουν εξειδικευμένα αντικείμενα του τουρισμού, όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι η επικοινωνία στον τουρισμό, όπως μπορεί να είναι το management στον τουρισμό, τα social media στην ευρύτερη τους έννοια, προβολή και η διαφήμιση. Όλα αυτά χρειάζονται συνέργειες, χρειάζονται ανθρώπους που θα πρέπει να τους βρούμε, θα πρέπει να τους υποδείξουμε μέσα από διαδικασίες που εμείς αυτή την περίοδο αναζητούμε, ούτως ώστε να φτιάξουμε ένα μοντέλο διοίκησης στο οποίο θα συμμετέχετε και όλοι εσείς, όχι κατά ανάγκη οι διευθυντές, αλλά οι επιχειρήσεις, ο ξενοδοχειακός κλάδος δηλαδή, ο Δήμος και οι φορείς, το Επιμελητήριο, η Ένωση Ξενοδόχων κλπ. Ούτως ώστε να γίνεται μια συνεχής επεξεργασία των ποιοτικών, ποιοτικών χαρακτηριστικών που έχουμε στην διάθεσή μας, να υπάρχει μία ανατροφοδότηση σε αυτά τα δεδομένα
μία αξιολόγηση και από εσάς και από τον Δήμο και προφανώς από αυτό το νέο μοντέλο διοίκησης που θα πάρει συγκεκριμένη μορφή, ούτως ώστε την κρίσιμη στιγμή να παίρνονται οι κατάλληλες αποφάσεις. Από εμάς δεν πρόκειται να δείτε τον Δήμαρχο ή οποιονδήποτε άλλον συνεργάτη μου σε ταξίδια αναψυχής στις τουριστικές εκθέσεις. Θεωρούμε ήδη την παρουσία του Δήμου μία παροχημένη διαδικασία σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά της σε σχέση με το παρελθόν. Άρα λοιπόν, εάν επιλέξω εγώ να έρθω, θα είναι το αποτέλεσμα μιας υπόδειξης δικής σας ότι εκεί πρέπει να έρθει ο Δήμαρχος και δεν θα έρθει ο Δήμαρχος ή συνεργάτης του για να μοιράσει φυλάδια ή να τραβήξει δύο φωτογραφίες και να πει εδώ στο εσωτερικό, στην κοακή κοινωνία, κοιτάξτε, πήγα στο Λονδίνο ή πήγα στο Βερολίνο ή οπουδήποτε αλλού, αλλά γιατί θα έρθει ο Δήμαρχος να μιλήσει, για παράδειγμα, στους tour operators, να μιλήσει για τις θέσεις της ΚΟ, να μιλήσει για τις θέσεις του Δήμου, να μιλήσει για την ανάγκη συνεργασίας των tour operators με τον Δήμο, να νιώσουν όλοι αυτοί που διακινούν το τουριστικό προϊόν ότι εδώ υπάρχει μία δημοτική αρχή η οποία συντεταγμένα λειτουργεί ως ομπρέλα και βάζει πλάτες σε όλη αυτή την εξελικτική διαδικασία. Αυτό θέλω να το λάβετε υπόψη σας, γιατί είναι ένα από αυτά που θα συζητήσουμε στην συνέχεια. Να σας πω επίσης ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή μεταφέρουμε την αγωνία και θα έλεγα χωρίς να υπερβάλλω λεκτικά την κραυγή αγωνία της τοπικής οικονομίας, της τοπικής κοινωνίας και κατ' επέκταση της τοπικής οικονομίας για το πώς τα πράγματα μπορεί να γίνουν καλύτερα και το πώς μπορεί η διανομή, η κατανομή της πίτας του τουριστικού προϊόντος να είναι δικαιότερη. Η ΚΟΣ γιγαντώνεται τουριστικά. Ξεκινήσαμε από μεγέθη την δεκαετία του 70, τα οποία ήταν διαχειρίσιμα. Φαίνεται ότι τουριστικά η ΚΟΣ έχει ξεφύγει και τρέχει με αλματώδεις ρυθμούς. Όμως διαχρονικά η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί δεν το επέτρεπε και το θεσμικό πλαίσιο, δεν ήταν σε θέση να είναι ο καθοδηγητής αυτών των εξελίξεων και, όπως βιώναμε και βιώνατε κι εσείς, ήταν και θεατής και ακολουθούσε τις εξελίξεις. Με αποτέλεσμα να συμβαίνουν όσα συνέβησαν μέχρι σήμερα, να στείνονται μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στην εκτός σχεδίου περιοχή και να καλείται ο Δήμος στην συνέχεια με τις δυνάμεις του ή με τις δυνάμεις που κάθε φορά είχε να ακολουθήσει σε υποδομές κλπ. Όταν στο εξωτερικό συμβαίνει, όπως γνωρίζετε, το αντίστροφο. Η τοπική κοινωνία, δηλαδή η δημοτική της έκφραση, είναι αυτή που αποφασίζει στο επίπεδο της χωροταξίας και δίνει τις κατευθύνσεις και ακολουθεί ο επιχειρηματικός κόσμος. Στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίστροφο. Έρχεται από τα πάνω η εντός εισαγωγικών κατ' εμέ κατεύθυνση στην ανάπτυξη και ο Δήμος τρέχει να προλάβει και συνήθως ο Δήμος δεν προλαβαίνει. Με αποτέλεσμα να συμβαίνουν όλα όσα βλέπουμε σήμερα να βιώνουμε, ανεπάρκεια στις υποδομές, ανεπάρκεια στους βιολογικούς, στο οδικό δίκτυο, στον φωτισμό, στην καθαριότητα, γιατί δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, ο Δήμος να ακολουθήσει μία ανάπτυξη που λέει ότι φέτος έχω 10.000 κλίνες καινούργιες. 10.000 κλίνες σημαίνει 5 χωριά. 5 χωριά για να τα διαχειριστείς από μηδενική βάση πρέπει να είσαι έτοιμος, αλλά ο Δήμος δεν είναι έτοιμος και υπό τις δεσμεύσεις που υπάρχουν, τις μνημονιακές δεσμεύσεις, πολύ δε περισσότερο που υπάρχουν, όλο αυτό το πράγμα γίνεται από δύσκολο έως πολλές φορές ακατόρθωτο. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, ότι σηκώνουμε τα χέρια και λέμε δεν μπορούμε? Προφανώς και παλεύουμε και δίνουμε τη μάχη. Αλλά αυτή τη μάχη δεν μπορούμε να την δώσουμε μόνοι μας. Αυτή τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε μαζί με εσάς. Και αντιλαμβάνεστε ότι εάν θέλουμε να παράξουμε ένα αποτέλεσμα και αν θέλουμε να έχουμε ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα επόμενα χρόνια, πρέπει να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ του Δήμου και του επιχειρηματικού κόσμου και εσάς που είσαστε εδώ, αλλά και του εμπορικού συλλόγου κλπ. Σας καλούμε λοιπόν σε έναν διάλογο, σε μία μορφή εξωστρέφειας, για να μπορούμε να βρούμε μία κοινή συνισταμένη, για να μπορεί να λειτουργήσει και καλύτερα το δικό σας επιχειρήν, αλλά πολύ δε περισσότερο να δώσουμε την δυνατότητα στην τοπική οικονομία να απολαμβάνει καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί δεν σας κρύβω ότι σέβομαι απόλυτα, και γι' αυτό το λόγο είσαστε όλοι εσείς σήμερα εδώ,
την δική σας παρουσία και τη δική σας συμμετοχή στο επιχειρηματικό γίγνεσθε του νησιού μας, όμως υπάρχει και μια ολόκληρη επίσης κοινωνία από τα κάτω που ακολουθεί εσάς και τις δικές σας κορυφαίες κινήσεις και τα αποτελέσματα των δικών σας κινήσεων έχουν να κάνουν με την δική τους μικρότερης κλίμακας οικονομία. Για μένα που είμαι εδώ για να υποστηρίζω τα συμφέροντα των συνδημοτών μου, είναι ακέραια η ευθύνη να τους υπερασπίσω κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, δίνοντάς τους την δυνατότητα να συνεργάζονται και με εσάς και να ανοίξουν και αυτή έναν διάβλο επικοινωνίας με εσάς, ούτως ώστε αυτή η συνεργασία να επιστρέψει μετά ως υπεραξία στην δική τους μικρότερης κλίμακας οικονομία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι σήμερα εγκαινιάζουμε εδώ μία νέα μορφή συνεργασία μεταξύ του Δήμου και των μεγάλων επιχειρηματιών του τόπου. Θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις με τους ντόπιους επιχειρηματίες πάλι προς αυτή την κατεύθυνση της εξωστρέφειας και της συνέργειας του Δήμου και των επιχειρηματιών και θεωρώ πλέον ότι ως Δήμος, ως μία ομπρέλα σε όλη αυτή την διαδικασία, μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα, έχοντας ως κοινή συνισταμένη όλων την προσπάθεια για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στο νησί μας. Να σας δώσω λοιπόν ένα παράδειγμα που μου έδωσε το έναυσμα για να απευθύνω αυτή την πρόσκληση σε εσάς. Σε τρεις ημέρες ο Εμπορικός Σύλλογος και οι επιχειρηματίες της περιοχής μας διοργανώνουν την λεγόμενη Λευκή Νύχτα. Πάνω κάτω την γνωρίζετε όλοι. Είναι μια παράταση του ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων προκειμένου να προσελκύσουν επιπλέον πελάτες με events που δημιουργούνται ούτως ώστε να ενισχύσουν και τις δικές τους εισπράξεις εκείνη την ημέρα. Όπως είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, αυτό είχε μία αρχή και ένα τέλος και απευθυνόταν στους συμπατριώτες μας. Ενώ υπήρχαν 100.000 άνθρωποι στο νησί, δεν ελάβαναν γνώση ότι αυτό που για μένα είναι μια κορυφαία έτσι, διαδικασία του ντόπιου επιχειρηματικού κόσμου, ελάμβανε χώρα στην πόλη της ΚΟ. Μας δίνεται λοιπόν μια δυνατότητα αυτό το πράγμα να γίνει γνωστό σε εσάς και εσείς να το μεταφέρετε με τον τρόπο που εσείς ξέρετε ή σε συνεργασία με εμάς θα μας υποδείξετε πώς μπορεί να γίνει καλύτερα, ούτως ώστε εκείνες τις ημέρες να βγουν από τα ξενοδοχεία τους, γιατί για εμάς το μεγάλο ζητούμενο και θεωρώ ότι και για εσάς που δεν θέλετε να κρατάτε τους ανθρώπους αυτούς κλειστούς στα ξενοδοχεία, αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να βγουν τις συγκεκριμένες ώρες με μέσα μετακίνησης που θα προσφέρουμε εμείς, με την επικοινωνία που θα προσφέρετε εσείς, με την υποστήριξη που θα προσφέρετε εσείς, να έχουν τη δυνατότητα και να απολαύσουν την πόλη σε μία άλλη πιο χαρούμενη διάσταση, αλλά και να επιχειρήσουν να ψωνίσουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ό,τι αφορά το οικονομικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι μία αρχή που θεωρώ ότι πρέπει να την κάνουμε και να την κάνουμε και άμεσα, για να δώσουμε το στίγμα στην τοπική κοινωνία ότι επιτέλους καταβάλλεται μία από κοινού προσπάθεια και φέρνει ένα αποτέλεσμα που έχει να κάνει με αυτό το κορυφαίο ερώτημα που συνεχώς διατυπώνεται: πώς θα βγάλουμε τον κόσμο από τα ξενοδοχεία? Μπορεί ο κόσμος να βγει από τα ξενοδοχεία? Προφανώς και η απάντηση δεν είναι μονοσήμαντη και είναι πολυσύνθετη. Όμως πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια και ξεκινούμε από αυτό, ούτως ώστε μετά με την δική σας υπόδειξη και συνεννόηση να δούμε με ποιους άλλους τρόπους, με ποιες άλλες μεθόδους από κοινού μπορούμε να προκαλέσουμε αυτό το αποτέλεσμα και θεωρώ ότι μόνο θετικά μπορεί να είναι τα αποτελέσματα όλης αυτής της συνέργειας και εκτιμώ ότι είναι και δική σας προσδοκία, δεν είναι μόνο δική μας. Πώς θα ενδυναμώσετε και την τοπική οικονομία, γιατί αυτή είναι μια αλληλοτροφοδότηση η οποία τελικά δημιουργεί ένα καλύτερο ποιοτικό προϊόν που είναι και το μέγα ζητούμενο για εμάς. Άρα λοιπόν εγώ βάζω στην σημερινή ατζέντα για συζήτηση πρώτον τις δικές σας επισημάνσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την δική σας παρουσία και με την παρουσία του Δήμου, πώς την αντιλαμβάνεστε, πώς την αντιλαμβάνεστε ως συνεργάτη, πώς αντιλαμβάνεστε τη συμπεριφορά του Δήμου στην καθημερινότητα, στην καθαριότητα, στη δημιουργία των υποδομών κλπ. Τι θα θέλατε να γίνει
στο κομμάτι που ο Δήμος εμπλέκεται με την Επιτροπή Τουρισμού, με αυτό το νέο οργανωτικό μοντέλο που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Θέλουμε τις δικές σας απόψεις. Ξεκινούμε σήμερα τον διάλογο, θα έχει συνέχεια και νομίζω ότι πέραν όλων όσων είπα τώρα, αξίζει να σας ακούσουμε και να εξάγουμε τα πρώτα συμπεράσματα. Στη συνάντηση τώρα με θέμα τη λειτουργία της πόλης και των κοινοτήτων, τις ώρες, τον τρόπο φωστοεκφόρτωσης και την τήρηση των κανονισμών διατάξεων, καλεί ο Δήμαρχος Θεοδόσης Κυταράς στους υπεύθυνους πρακτορείων μεταφορών, φόρο ταξί, ταχύ μεταφορών και επιχειρήσεων τροφοδοσίας καταστημάτων. Η συνάντηση πραγματοποιείται αύριο, 5η στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτοιμο τόσο απέχουν η μία εκτίμηση από την άλλη για τις αρνητικές επιπτώσεις της χρεοκοπίας της Thomas Cook στο εγχώριο τουριστικό προϊόν. Εξού και η πολύ προσεκτική προσέγγιση των συναρμοδίων υπουργείων που θα το πάνε βήμα-βήμα πριν καταλήξουν σε μέτρα απορρόφησης των κρατασμών, αναφέρουν σήμερα δημοσιεύματα του Αθηναϊκού Τύπου, καθώς είναι ενδεικτικό ότι ενώ ο ΣΕΤ ανεβάζει τη ζημιά ως τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, έκανε λόγο για 160 έως 170 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας ότι ειδικά για την επόμενη σεζόν βαρύνουσα σημασία έχει ποιοι θα καλύψουν το κενό της Thomas Cook που έφερνε στην Ελλάδα περί τα 3 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Τέτοια θέματα συζητήσαμε και με την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της ΚΟ, η οποία απαντά ευθέως το ερώτημα για τον κίνδυνο κατάρρευσης και τοπικών επιχειρήσεων μετά την κατάρρευση της Thomas Cook. Μας ενημερώνει για τις διαδικασίες που προχωρούν ώστε να συγκεντρωθούν τα ακριβή στοιχεία που θα τεκμηριώνουν το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς των 32 ξενοδοχείων που συνεργάζονται με την Thomas Cook στην ΚΟ. Ατυχής εντωμεταξύ χαρακτηρίζει και τις δηλώσεις για τα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Ζητούμε πραγματική φορολογική ελάφρυνση, τουλάχιστον για την περίοδο του τριμήνου, στο οποίο δεν πρόκειται να πληρωθούν τα τιμελόγια και οι διευτερεύσεις που έχουν εκδοθεί. Το 25, κοντά στο 25% των τουριστών της ΚΟ διαχειρίζεται ο Thomas Cook. Δεν είναι ότι η ΚΟΣ έχει το 25% του μερίδιου, δεν έχει το 1/4. Η Thomas Cook είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος tour operator στον Ζητισκό και υπολογίζουμε εκεί στο 20-25% της διακίνησης τουριστών ότι την έχει ο Thomas Cook. Αυτό το σημειώνουμε για να δούμε πόσο είναι η μεγάλη πρόκειται να είναι η ζημιά και τι επιπτώσεις θα υπάρχουν. Και αν ευθέως να σας ρωτήσω αν υπάρχουν φόβοι για κανόνια σε ξενοδοχικές επιχειρήσεις. Βεβαίως οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, όμως ακόμα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι εάν δεν κατασταλάξουμε στο ποιος είναι αυτός που θα πτωχεύσει και ποιος είναι αυτός που θα σωθεί. Ακόμα μέχρι τώρα περιμένουμε για τον Thomas Cook Γερμανία στην επίσημη ανακοίνωση. Έχουμε θετικές ειδήσεις ότι έχει επιτευχθεί η διάσωσή του. Περιμένουμε όμως εντός των επόμενων ωρών να το πάρουμε και επισήμως και εγγράφως ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μία ανάσα στην όλη αυτή η διαδικασία που αντιμετωπίζουμε. Άρα λοιπόν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για πραγματική αποτίμηση οικονομικών επιπτώσεων από τις επόμενες μέρες, αύριο ή μεθαύριο, και μάλιστα όταν ολοκληρωθεί και η έρευνα που διεξάγουμε αυτή τη στιγμή, προκειμένου να συλλέξουμε τα νούμερα, τα ακριβή νούμερα, τις ακριβές οικονομικές απώλειες από κάθε ξενοδοχείο που συνεργάζεται είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς με την Thomas Cook. Οι απώλειες, να ρωτήσω, αφορούν μόνο σε ό,τι αφορά τις διενυκτερεύσεις που έχουν τους τελευταίους 2 μήνες που δεν έχουν πληρωθεί, ή αφορούν και επενδύσεις που έγιναν με χρηματοδότηση της Thomas Cook μέσω ελληνικών τραπεζών? Εκεί ουσιαστικά στις χρηματοδοτήσεις, ναι, εάν η χρηματοδότηση έρχεται από τράπεζα, βεβαίως και έχουμε πρόβλημα. Και το πρόβλημα θα προκύψει από τις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στην τράπεζα που δεν θα μπορούν να πληρωθούν. Αυτό που μετράμε αυτή τη στιγμή είναι τα απλήρωτα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί για την Thomas Cook, άρα μιλάμε για τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, σε κάποιες επιχειρήσεις για τον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη, που γνωρίζουμε ειδικά για την Thomas Cook Αγγλίας, ότι από τη στιγμή που έχει πτωχεύσει. Ναι, γνωρίζουμε λοιπόν ότι αυτά τα τιμολόγια δεν πρόκειται να πληρωθούν. Εμείς συλλέγουμε στοιχεία και για τα άλλα παρακλάδια της Thomas Cook για να μπορούμε να είμαστε σε ετοιμότητα σε κάθε περίπτωση, κάνουμε την πραγματική αποτίμηση της κατάστασης. Από εκεί και πέρα,
Έχοντας λοιπόν τις πραγματικές οικονομικές απώλειες, μπορούμε να διαπραγματευτούμε και όλα αυτά τα ζητούμενα από το Υπουργείο Οικονομικών που θεωρούμε ότι οφείλει να παρέχει. Πόσο δίσεις σας εστάσεις για τα πρώτα μέτρα που ανακοινώθηκαν, μιλάει για και συγκρίνει μάλιστα και με το θέμα της Ισπανίας, δεν ξέρω τι έγινε εκεί ακριβώς, αλλά ουσιαστικά σας ήταν πολύ δεικτικοί στο σχολείο σας σε σχέση με τα μέτρα που αποφάσισε προς το παρόν η κυβέρνηση. Τα θεωρώ μέτρα. Αυτά δεν είναι μέτρα. Δηλαδή, τέλος διανυκτέρευσης. Ποιος το εισπράττει αυτό? Το τέλος διανυκτέρευσης εισπράττεται από τον πελάτη και αποδίδεται στο κράτος. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις αυτό το τέλος κάποιοι ξενοδόχοι το έχουν συμπεριλάβει και στις τιμές. Οι περισσότεροι όμως το εισπράττουν ξεχωριστά από τον πελάτη. Είναι λοιπόν. Δεν το θεωρώ μέτρο αυτό. Ας πούμε ότι είναι μία διευκόλυνση για τους πελάτες, γιατί είναι από 23 Σεπτέμβρη μέχρι 10 Οκτώβρη. Άρα λοιπόν αφορά τους πελάτες που είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Για να αυτούς που ήδη έχουν ενδιαφέρει και δεν θα πληρώνουν τα τιμολόγια. Όχι, ακριβώς. Για να διευκολυνθεί λοιπόν η διαδικασία της έλευσής τους εδώ σε περίπτωση που αναγκαστούν να φύγουν νωρίτερα. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι ένα μέτρο που αφορά τον πελάτη και δεν αφορά τον επιχειρηματία. Άρα λοιπόν δεν το θεωρώ μέτρο αυτό. Κακώς χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση ως μέτρο. Και βεβαίως δεν θέλω να σχολιάσω καν το θέμα της Ισπανίας. Έτσι, ότι θα περιμένουμε από. Θεωρώ ότι ήταν κάτι που υπόθηκε χωρίς κάποιος να το σκεφτεί ή. Που δεν επαφή με τον υπουργό, τον κύριο Κόνσολα, είχατε. Βεβαίως και με τον κύριο Κόνσολα και με τον κύριο Θεοχάρη. Εγώ θέλω να πω ότι το Υπουργείο Τουρισμού έχει κάθε καλή διάθεση και απέδειξε ότι είναι φύλλα προσκύμενο προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Εκεί στα εκούρα θα αποφασίσει από την εκεί ακριβώς. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί που είχαμε τις ενστάσεις είναι από το Υπουργείο Οικονομικών. Να πω βέβαια ότι υπάρχει μια περιπλοκότητα, γιατί θα πρέπει στις διεκδικήσεις μας να διαχωρίσουμε τα τιμολόγια τα οποία δεν έχουν πληρωθεί. Δεν ζητάμε να χαριστούν φορολογικά χρέη στους ξενοδόχους. Δεν ζητάμε κάτι, ζητάμε μόνο το αυτονόητο πάνω στα τιμολόγια που γνωρίζουμε ότι θα μείνουν ανίσπρακτα, καθώς έχει πτωχεύσει η μαμά εταιρεία. Πάνω σε αυτά θέλουμε αυτές τις διευκολύνσεις που θεωρούμε ότι οφείλει πια η κυβέρνηση να κάνει και ειδικά όταν οι οικονομικές επιπτώσεις ανά επιχείρηση, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Με το εργαζόμενο τι γίνεται, δεν ξέρω, φαντάζομαι έχετε και εσείς μια ανησυχία, τον θα μπορέσει ο κάθε ξενοδόχος που έχει υποστεί μεγάλη ζημιά να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις σαν εργοδότης. Η βασική προτεραιότητα του κάθε επιχειρηματία πρέπει να είναι ο εργαζόμενος και από εκεί και πέρα το μεροκάματο του εργαζόμενου δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Οφείλουμε να είμαστε να φροντίσουμε έτσι ώστε ο εργαζόμενος να μην έχει ούτε τον παραμικρό κραδασμό από αυτό που βιώνουμε εμείς αυτή τη στιγμή ως επιχειρηματίες. Είναι ιερή η σχέση μας με τους εργαζόμενους και θα την τιμήσουμε στο μέγιστο δυνατό. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που ένα από τα ζητούμενα που έχουμε θέσει είναι μια βοήθεια προς τις εργοδοτικές εισφορές. Δεν ζητάμε μείωση εργοδοτικών εισφορών. Ζητάμε να μπορεί ο ξενοδόχος να προχωρήσει σε ειδικές ρυθμίσεις προκειμένου να. Είναι συνεπής ως προς το κομμάτι αυτό. Το διάστημα που προκύπτει το πρόβλημα, φαντάζομαι. Ναι, το οποίο είναι μεγάλο όμως. Σκεφτείτε ότι αυτές οι επιχειρήσεις χάνουν το ζωτικότερο οικονομικό τους κομμάτι. Είναι οι μήνες αιχμής. Είναι Ιούλιος και Αύγουστος. Οι μήνες που πολλές επιχειρήσεις περίμεναν προκειμένου να ρεφάρουν κάποια χαμένα από τις προηγούμενο κομμάτι της τουριστικής περίοδου. Άρα λοιπόν είναι. Ό,τι χειρότερο ήταν η καρδιά αυτή που χάνεται. Και σιγά σιγά και τον ντόμινο που θα ακολουθήσει θα έχει επιπτώσεις σοβαρές στην τουριστική τοπική οικονομία. Αυτό που θέλω να ρωτήσω τέλος, κυρία Σβήνη, είναι το εξής. Αν έχει ήδη αρχίσει να εκφράζεται το ενδιαφέρον άλλων tour operator ή και άλλων οργανισμών που εμπλέκονται στο τουριστικό κύκλωμα, ούτως ώστε να αγοράσουν τα συμβόλαια για του χρόνου ή ζητούν προσφορές κτλ. Γιατί αυτό φαντάζομαι ότι επειδή η αγορά δεν σταματάει. Το θέμα τη επόμενη μέρα δεν είναι μόνο το τι θα γίνουν οι κενές θέσεις που προκύπτουν και τα συμβόλαια τα οποία θα θεωρηθούν άκυρα για την επόμενη σεζόν. Προκύπτουν πάρα πολλές κενές θέσεις στα ξενοδοχεία. Ναι, μερικώς έχει αρχίσει να εκφράζεται κάποιο ενδιαφέρον, όμως είναι ακόμα πολύ νωρίς. Είναι και το θέμα των πτήσεων που θα πρέπει να καλυφθούν για τον νησιτισκό. Δηλαδή, ακόμα και αν βρεθεί ένας χύψιζέτο οργανισμός να μπορεί να αναλάβει τη διαμονή, θα πρέπει να μπορεί να αναλάβει και τη μεταφορά. Αν δεν έχουμε το μέσο,
δεν μπορούμε να μιλήσουμε καν. Συμπεριλαμβανομένων και των εταιριών που κάνουν τυπικό έργο. Σίγουρα θα προκύψουν εταιρείες που θα μπορούν να καλύψουν τα κενά. Θα έχει ένα τρέξιμο, εν πάση περιπτώσει, στις επόμενες μέρες. Όμως αυτά δεν μπορούμε ακόμα να τα δούμε. Εάν δεν κατασταλάξουμε, να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να γίνει με τα παρακλάδια. Θα διορίσουμε προς τα που πάμε και τι πρέπει να. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μας ανησυχεί το ενδεχόμενο γιγάντωσης του μονοπωλίου. Δεν το θέλουμε, το απευχόμαστε. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν και άλλες εταιρείες, τουλάχιστον στην πλευρά την αγγλική, οι οποίες τώρα τελευταία δυναμώνουν και μπορεί να λειτουργούν θετικά κατά ενός μιας μονοπωλιακής κατάστασης. Έχουμε μπροστά μας και ένα Brexit. Αυτό δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει. Ήδη επηρέασε. Είναι δεδομένο ότι το Brexit έχει παίξει και αυτό το ρόλο του στην κατάρρευση της Thomas Cook Αγγλίας. Από εκεί και πέρα, ας ελπίσουμε τελικά αυτό το Brexit να μην εφαρμοστεί. Νομίζω ότι και οι ίδιοι οι Άγγλοι έχουν τις ελπίδες τους εκεί. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της ΚΟΔΙ οργανώνει το Σάββατο στις συνεδριακές εγκαταστάσεις του Κυπριώτης Πανόραμα από τις 9 το πρωί επιστημονική μερίδα με θέμα ο νέος ποινικός κώδικας και κώδικας ποινικής δικονομίας με μιλητές την Μαρία Καλιάφα Γκαμπάντη, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον Νίκο Χατζηνικολάου, διδάκτορα ποινικού δικαίου σε δύο πανεπιστήμια. Συνεχίζουν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ, τον καθαρισμό φρεατίων και ρεμάτων, ενώ χωρίς προβλήματα πέρασε η ΚΟΣ από την πρώτη κακοκαιρία. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο κ. Ζαχαρός, ευχαριστεί το προσωπικό της για την ετοιμότητα και την προσπάθεια, παρά την μειωμένη δύναμη, μας ενημερώνει ότι ανάλογες παρεμβάσεις γίνονται σε Μαστιχάρι και την ΚΑΚΙ. Χωρίς προβλήματα, ευτυχώς, από την πρώτη κακοκαιρία πέρασε η νύχτα στην ΚΟ. Καθώς οι εργασίες καθαρισμού των φρεατίων που ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα συνεχίζονται και σήμερα από τα ξημερώματα, ενώ η ΔΕΙΑΚ παρεμβαίνει και στις διανοίξεις και καθαρισμούς των ποταμών και των ρεμάτων στις περιοχές όπου παρατηρείται πρόβλημα με την απορροή προς την θάλασσα. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο Κωνσταντίνος Ζαχαρός, ευχαριστεί τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΚ για την προσπάθεια και την ετοιμότητά τους, ενώ όπως μας ενημερώνει, ανάλογες παρεμβάσεις γίνονται επίσης σε Μαστιχάρι και την ΚΑΚΙ. Από Δευτέρα έχουμε ξεκινήσει το άνοιγμα των σκαρών, καθαρίζουμε με σχέδιο, καταγράφουμε που καθαρίζουμε και στα ποτάμια η προσπάθεια έχει ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες και είμαστε εκεί παρόν. Βρισκόμαστε στο Ψαλίδι, που είναι και η πιο κρίσιμη περιοχή, θα λέγαμε, στις εκβολές προς την θάλασσα. Παρεμβαίνετε και δικά σας μηχανήματα και τεχνικές υπηρεσίες από την άλλη πλευρά, προκειμένου να ανοίξουν τα ποτάμια. Με το νερό που έπεσε, είχαμε προβλήματα, συναντήσαμε προβλήματα στην πόλη. Νομίζω δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Έχουν ξεκινήσει τα παιδιά από Δευτέρα. Το συνεργείο από τις 6.30 ώρα ήταν στο πόδι και εγώ μαζί, δεν υπήρξε το παραμικρό. Άρα συνεχίζεται κανονικά, το έργο κανονικά. Και στις κοινότητες υπήρξε η ίδια παρέμβαση. Αυτή τη στιγμή είναι στο Μαστιχάρι, το ίδιο πράγμα, ανοίγουν τα όμβρια και τα καθαρίζουν και στο Τιγκάκι, όπου ανοίξαν και τις εκβολές. Το προσωπικό, όπως ξέρετε, δεν επαρκεί. Παρ' όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό, γιατί ειδικά στα πρωτοβράχια ήταν σε εγρήγορση, ήμασταν από πάνω, δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό και θα είμαστε σε ό,τι χρειαστείτε. Στην οδό Βερειοπούλου τώρα και στη γειτονιά της Καμάρας σήμερα συναντήσαμε την υπηρεσία περιβάλλοντος, η οποία πραγματοποιούσε την αποκομιδή βαρέων αντικειμένων, και με την ευκαιρία μιλήσαμε με τους κατοίκους, οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια φροντίζουν οι ίδιοι και καλοποιούν τον αρχαιολογικό χώρο. Στη Βερειοπούλου συναντήσαμε σήμερα τα συνεργεία καθαριότητας να εργάζονται με την συνδρομή του μεγάλου φορτηγού στην αποκομιδή βαρέων αντικειμένων και κλαδεμένων δέντρων που υπήρχαν στην περιοχή, για τα οποία είχαν άλλωστε ειδοποιηθεί. Στην παλιά γειτονιά λοιπόν της περιοχής, οι κάτοικοι διατηρούν καθαρό τον αρχαιολογικό χώρο της Καμάρας, και τον οποίον καλοπίζουν με φυτά που τα φροντίζουν όλο το χρόνο. Πάμε, γεια σου! Έλα κι άλλο! Έλα κι άλλο!
Εδώ περίοικη της περιοχής και ξέρω ότι ναι. με δική σας φροντίδα ο αρχαιολογικός χώρος που υπάρχει εδώ. Φροντίζουμε εδώ. Θα φροντίζετε χρόνια. Χρόνια, χρόνια. Εάν δεν ήμασταν εδώ η γειτονιά, θα ήταν ένα ρημαδιό εδώ. Αλλά όλη η γειτονιά βάζει. Βάζει 5-10 όσο μπορεί η καθημιά και φέρνουμε άνθρωπο το καλοκαίρι και τα καθαρίζει. Και τα καθαρίζει. Εάν δεν τα καθαρίζει. Και εγώ βλέπω εδώ περισσότερο τον κήπο. Τον κήπο που είναι φυτεμένο με πάρα πολλά λουλούδια. Βασιλικά, τα πάντα. Τα πάντα. Το καλοκαίρι έπρεπε να έρθει. Πριν τον Αύγουστο να βλέπει τι γινόταν και τι φωτογραφίες έβγαζε ο κόσμο που περνούσε. Ακριβώς. Παρά το γεγονός ότι κατέρευσε με τον σεισμό αυτό το πολύ ωραίο μνημείο. Τι να κάνουμε. Αλλά ευχόμαστε να μας φτιάξουν την καμάρα, την περιβόητη, χρόνια, γενναίες και γενναίες περάσαν από εδώ. Και ο χώρος αξιοποιείται, δηλαδή προσφερίζεται στο χώρο αυτό. Προσφερίζουμε δίπλα στην κυρία Μαρία, στην Χατζη Νικολάου. Οπότε το διαφυλάσσετε το χώρο, δεν μπαίνει κανείς μέσα. Μέχρι χθες βράδυ που ψυχάλησε, ποια μπήκαμε στα σπίτια μας. Να είστε καλά. Επίσης, Μαρία. Όσο μπορώ, τα περιποιούμε. Κλαδεύουν και οι ιδιώτες εδώ μέσα στην καμάρα. Βέβαια, όλοι. Όσοι κλαδέψουν ό,τι σκουπιδάκια έχουν, τα φέρνουν εδώ. Περνάει το αυτοκίνητο, σε ένα-δύο μέρες τα παίρνουν. Έχει βαρέα αντικείμενα συχνά που έχω δει να συσσωρεύονται. Πολλά. Αλλά τα παίρνουν τα παιδιά. Έρχονται. Να είστε καλά. Επίσης, Μαρία, καλό χειμώνα να έχουμε. Συγγνώμη, έτσι που βγήκα έξω. Έτσι πρέπει να είναι. Λίγο κυρία, τι μαγειρεύει σήμερα. Σήμερα έχω πνιγούρι. Έκθεση αγιογραφίας και ζωγραφικής ενηλίκων θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒΣ σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ασφενδιό Θεόκριτος. Σας προσκαλούν λοιπόν σε διήμερο εκδηλώσεων το Σάββατο 28, στις 6 το απόγευμα και την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι. Η έκθεση αγιογραφίας και ζωγραφικής ενηλίκων πραγματοποιείται στο Ιστορικό Λογογραφικό Μουσείο της ΚΟ. Την έναρξη μαθημάτων παραδοσιακών χωρών και εβδομαδιαίο πρόγραμμα Αρίων, το πρόγραμμα του Αρίων, ανακοινώθηκε από τον Σύλλογο. Έτσι, το Σάββατο, 28 του μήνα, ξεκινούν τα παιδικά και τη Δευτέρα στις 30 για τους ενήλικες τα τμήματα. Από φέτος υπάρχει και νέο τμήμα, κοινό για όλους, για την μουσικοχορευτική παράδοση της ΚΟ. Ο Σύλλογος τώρα άντεγε στον καρκίνο και φέτος διοργανώνει τον καθιερωμένο περίπατο ζωής στις 29 Σεπτεμβρίου με κίνηση από το ξενοδοχείο Mitzis Norinda Beach στις 4 το απόγευμα. Με ενδιαφέρον παρουσιάστηκαν οι αναφορές των μαθητών του Δευτέρου Ουγέλ της ΕΚΟ και 5 ακόμα χωρών που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus in European Studies Climate Report με θέμα τις κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Η παρουσίαση έγινε χθες το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της ΕΚΟ, παρουσία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Σταμάτη Καμπουράκη και της Αντιδημάρχου Αναπτυξιακών Έργων Γεωργίας Κασιώτη. Τους μαθητές των σχολείων από 5 χώρες φιλοξενούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εράσμους οι μαθητές και οι καθηγητές του Δευτέρου Γενικού Λυκείου που έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψης προλίγων μηνών στις Βρυξέλλες και Παρίσι με σκοπό την παρουσίαση των εργασιών όλων των συμμετοχόντων από τις χώρες που συμμετέχουν στο σημαντικό ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, συνοδοί καθηγητές, καθηγήτριες, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο νησί μας, στο νησί του πατέρα της ιατρικής, Ιπποκράτη, αλλά και στο νησί του ποδηλάτου, την καταπράσινη και ευλογημένη Κό μας. Είναι μεγάλη χαρά μας να βλέπουμε νέους ανθρώπους όπως εσείς να συμμετέχετε σε ένα τόσο επίκαιρο και ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως αυτό του Erasmus με αντικείμενο την κλιματική αλλαγή. Είναι κοινή γνώση ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια μεγάλη περιβαλλοντολογική απειλή και πιθανόν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας. Ειδικότερα, ορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν αναγνωριστεί ως βασικά αίτια της εν εξελίξη κλιματικής αλλαγής που συχνά αναφέρεται ως υπερθέρμανση του πλανήτη μας. Εύχομαι από καρδιάς καλή πρόοδο στη ζωή σας, καλή και ευχάριστη διαμονή στο φιλόξενο νησί μας, το οποίο ελπίζω να επισκεφτείτε ξανά στο μέλλον. I really wish you everything the best in your life, also to have a nice time during your stay in our island, and I hope that you might want to visit it again in the future. Οι εμπειρίες αυτές μέσα από τα προγράμματα Erasmus είναι εμπειρίες ζωής και είμαι σίγουρος πως θα χαραχτούν στη μνήμη σας.
Να συγχαρώ όλους τους καθηγητές για αυτές τις πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι πολύτιμες, επικοδομητικές, δίνοντας στους μαθητές πολύπλευρη γνώση σε τόσο σημαντικά ζητήματα, συνδυάζοντας παράλληλα και τη γνωριμία με άλλους τόπους και κυρίως ανθρώπους. Εύχομαι σε όλους τα καλύτερα με αισιοδοξία για ένα όμορφο και υγιές περιβάλλον, που είμαι σίγουρος πως εσείς οι νέοι άνθρωποι θα καταφέρετε να πετύχετε. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε για τη σημερινή επίσκεψη που μας γέμισε με ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στο φιλόξενο αυτό νησί του Ιπποκράτη και να σας ευχηθώ μια ευχάριστη παραμονή κατά τη διάρκεια των ημερών που θα είστε εδώ. Εγώ θα ήθελα να αναπτύξω μια άλλη πτυχή της κλιματικής αλλαγής, αυτό του προσφυγικού. Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε, η κλιματική αλλαγή έχει εμφανείς επιπτώσεις σε πολλά θέματα, όπως ανέπτυξε και ο συνάδελφος δίπλα, αλλά μία από τις μεγαλύτερες πτυχές της κλιματικής αλλαγής είναι το προσφυγικό. Από ό,τι θα δούμε τις επόμενες δεκαετίες, μεγάλος αριθμός προσφύγων, σχεδόν τριπλάσιος, θα είναι αυτός που θα ζήσουμε σε όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε δηλαδή στην Ευρώπη να έρχονται χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο θα προσπαθούν πλέον, οι οποίοι στο μέλλον όχι μόνο θα προσπαθούν να ξεφύγουν από τους πολέμους, τους οικονομικούς μετανάστες, αλλά θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πλέον τις περιπτώσεις αυτές της κλιματικής αλλαγής. Και αναφέρομαι λίγο στο προσφυγικό, γιατί από ό,τι γνωρίζετε, στο νησί μας υπάρχει το κέντρο φιλοξενίας. Από το 2015 που ξεκίνησε να έχουμε και εμείς το ζήτημα αυτό του προσφυγικού, φιλοξενούμε ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων στο νησί μας. Το ζήτημα είναι να καταλάβουμε ότι το ζήτημα αυτό του προσφυγικού δεν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε χώρα μόνη της. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί μόνο έτσι θα μπορούν να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να σας πω ότι στη χώρα μας, στην Ελλάδα και στην ΚΟ ιδιαίτερα, το έχουμε αντιμετωπίσει σε δύο βάσεις. Πρώτα το είδαμε εντελώς ανθρωπιστικά, η μία διάστασή του δηλαδή είναι η ανθρωπιστική, ότι πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους κατατρεγμένους ανθρώπους, και από την άλλη είναι η κοινωνική διάσταση, ότι ζούμε δηλαδή σε ένα νησί που πρέπει να διατηρήσουμε και τις ισορροπίες. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε έναν άπειρο αριθμό προσφύγων σε άθλιες συνθήκες. Πρέπει να φτιάξουμε ένα περιβάλλον ανθρώπινο μέσα στα πλαίσια των οδηγιών που υπάρχουν στην Ευρώπη και να είναι ανθρώπινο και κατανοητό σε όλους μας. As I thought you wouldn't have any other questions because you won't leave, I can understand that first of all. I would like to welcome you to our island. I hope you have a great time. This is a lifetime experience. Meet each other, have a look at our culture, and understand what the feeling is to be in a really nice island, of course. And that's it for me. Nothing else. You can go. I am the president of the community, of course, and I'm the head councillor of the local council, of course. That's it pretty much. You can go home. Enjoy your stay. Το Τμήμα Πολιτισμού του ΔΟΠΑΒ προσκαλεί στο δεύτερο φεστιβάλ χορού Bachata King Festival. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Κυπριώτης Παρασκευή 27 του μήνα στις 10 το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφει από αύριο το καλοκαίρι. Θα έχουμε έθριο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 και 3 μποφόρ και θα υπάρχει αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμαίνεται μεταξύ των 20 και 28 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.